Το Λακωνίζει είναι στη φιλοσοφία και θα το τηρήσω. Παρότι ασχολούμαι περισσότερο από 15 χρόνια με τη διαχείριση των αποβλήτων. Μην βιάζεστε. Είμαι πρόεδρος Συνδέσμου Επιχειρήσεων Κομποστοποίησης, αριθμείος σύνδεσμος 25 μέλη εταιρείες, με βασικό σκοπό την προώθηση της κομποστοποίησης. Και το επιχειρεί είναι για την εξυπηρέτηση του βασικού αυτού σκοπού. Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επεξεργάζονται με κομποστοποίηση κατά μέσο όρο το 18% των αποβλήτων. Στην Αυστρία 33%, στην Ιταλία 30%, στη Γερμανία 25%, στην Ελλάδα 1,5%. Λακωνικά δεν είναι τυχαίο και επίσης λακωνικά δεν ευθύνονται οι πολίτες για την ανυπαρξία έργων κομποστοποίησης. Δεν είναι τυχαίο. Ταυτόχρονα γίνονται εισαγωγές κόμπος, γιατί οι ανάγκες των ελληνικών εδαφών είναι πολύ μεγάλες. Εισαγωγές από τις χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Η εκτίμηση είναι, γιατί δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία, ότι οι εισαγωγές ξεπερνούν τις 300.000 τόνους για την κάλυψη των αναγκών των θερμοκηπίων στην Νότια Ελλάδα και στην Πελοπόννησο, αλλά θα τα δείτε κι εσείς και στις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ, είναι επώνυμο από την Γερμανία. Το κόστος προέρχεται από κλαδέματα, από την ύλη, από τη λάσπη, τον πυρολογικό καθαρισμό και από άλλα οργανικά απόβλητα. Αυτά τα κόμπος του εισάγουν. Ενώ γίνονται εισαγωγές κόμπος, ορισμένοι κατά καιρούς επίσημοι προβάλλουν και γνώστες σε εισαγωγικά είτε εκτός εισαγωγικών, προβάλλουν το επιχείρημα ότι υπάρχει δυσκολία διάθεσης στο κόμπος. Μία απάντηση. Εάν τα οργανικά όλα της Ελλάδας τα κάνουμε κόμπος, θα προκύψει ποσότητα 1.000.000 τόνων. Εάν όλα τα οργανικά. Αυτή η ποσότητα δεν επαρκεί για να καλύψουμε τις ανάγκες, και μόνο αυτό θα πω, τις ανάγκες αναδάσωσης των καμένων εκτάσεων. Δεν επαρκεί. Και λένε ορισμένοι ότι υπάρχει πρόβλημα διάθεσης του κόμπους. Δεν αναφέρουμε σε άλλες εφαρμογές, τις οποίες γνωρίζετε. Η ταφή είναι στην τελευταία κατάταξη, στην αξιολόγηση, στην ιεράρχηση επεξεργασίας των αποβλήτων και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ θα πω, και δεν είναι υπερβολή, ότι είναι περιβαλλοντικό έγκλημα η ταφή. Ένα. Το δεύτερο. Κοστίζει περισσότερο από όλες τις μεθόδους επεξεργασίας. Κοστολογικά στοιχεία επίσημα. Ανοιχτή κομποστοποίηση. Κοστίζει ανοιχτή υπαίθρια. 35 ευρώ τόνος. Στεγασμένη κομποστοποίηση. 48. Κομποστοποίηση σε κλειστά κτίρια. 68. Παραγωγή βιοαερίου. 72. Αποτεύχωση. 100 και χιτά. Περισσότερο και από την αποτεύχωση. Περισσότερο από 100. Γιατί? Γιατί χάνουμε το πλούτο που περιέχει στα σκουπίδια. Και γιατί χιτά δεν είναι μια απλή κίνηση. Τα θάβουμε. Χρειάζονται και άλλες ενέργειες που έχουν μεγάλο κόστος για την αποκατάσταση του χιτά. Το τελευταίο, οι διαγωνισμοί που είναι σε εξέλιξη με τη μέθοδο των ΣΔΙΤ σε Σέρες, Αγρίνιο, Πύργο και αναμένονται 4 για την Αττική, προβλέπουν κατηγορηματικά την παραλαβή σύμμικτων αποβλήτων. Μόνο σύμμικτων. Δεν προβλέπουν. Κύριε, ποιος είχα υπονίδα συγγνώμη. Ακούγεται δυνατά. Ναι, ναι. Εάν ένας Δήμος τελείσει τα επόμενα χρόνια, πάλι γιατί να τα είναι. Εάν θελήσει τα επόμενα χρόνια να κάνει διαλογή στην πηγή, το έργο ΣΔΙΤ είναι 20 ετίας. Δεν θα μπορεί να κάνει διαλογή στην πηγή.
ή δεν θα έχει κανένα κίνητρο να κάνει διαλογή στην πηγή. Και τελειώνω. Το κρίσιμο σημείο για τη σημερινή συζήτηση, πιστεύω, και για τις επόμενες, είναι η διαλογή στην πηγή πρέπει να μπει στο καθημερινό λεξιλόγιο. Πρακτικές ενέργειες χρειάζονται και οι πολίτες μπορούν να την επιβάλλουν. Μην περιμένουν από κανέναν να τη δεχθεί. Πρέπει να την επιβάλλουμε. Γεια σας από την πλευρά μου. Θα μιλήσω εκ μέρους. Θα μιλήσω εκ μέρους της Επιτροπής Αγώνα για το χιτάς του περίπτωση της Παπανικολού. Είμαι ένα από τα μέλη αυτά. Έχω διαβάσει τη δισέλιδη ανακοίνωση που έχει μοιράσει η κυρία Φωτεινού στην περιφέρεια. Έχω διαβάσει την ανακοίνωση της εταιρείας της Σπάρτης και απάνω σε αυτό, συν κάποια ερωτήματα που θέλω να βάλω, θέλω να τοποθετηθώ. Και για να είμαι σαφής, στη δισέλιδη που είχε μοιραστεί στην περιφέρεια. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Θέλετε να κάνετε ερωτήσεις? Ναι. Ερωτήσεις παρακαλώ στο τέλος. Είπαμε για παρέμβαση. Είναι παρέμβαση. Παρέμβαση. Όχι, δεν είναι παρέμβαση και θέλετε να κάνετε ερωτήσεις. Μισό λεπτό. Θα παρακαλέσω. Μισό κάνω παρέμβαση και θα πω δύο ερωτήματα. Θα τα κάνετε, μπορείτε να κάνετε και στο τέλος. Να κάνουμε, είναι επί του θέματος. Θα είχα τελειώσει άμα δυνατόν. Σας παρακαλώ λίγο πιο σύντομα. Ναι, θα είχα τελειώσει. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν ότι αναφέρει μέσα στο κείμενο. Εμείς προτείνουμε και αποδεχόμαστε ένα όσο το δυνατόν λιγότερο υπόλοιμα από τα απορρίμματά μας, αν είναι δυνατόν μηδενικό, το οποίο θα πρέπει να οδηγείται σε ελεγχόμενους χιτή. Στην ανακοίνωση που γίνεται για την εκδήλωση αναφέρεται ούτε χιτά, δεν αναφέρει σε κάποιο σημείο ούτε χιτή. Σημαίνει δηλαδή έμεσα πλην σαφώς ότι δεν τοποθετείται σαν κίνηση ότι δεν δεχόμαστε τη χιτή. Βέβαια, ζητάμε απάντηση σε αυτό. Το ζήτημα ποιο είναι τώρα? Από όσα διαβάσαμε, εκείνο που μπαίνει σε μένα προσωπικά είναι πού θα γίνει και ποιοι θα υποδείξουν το χώρο τη συγκεκριμένη εγκατάσταση. Γιατί εδώ μιλάμε πλέον για βιομηχανικό πάρκο. Δεύτερο, ποιος θα το χρηματοδοτήσει? Τρίτο, ποιος θα έχει τον έλεγχο για τη διάθεση του ποσού? Γιατί όταν μιλάμε για κάποια εκατομμύρια ευρώ από το 2013 και μετά μέχρι το 2020, που αυτό θα είναι επιδοτούμενα, και μάλιστα όταν στην ανακοίνωση αναφέρεται, ενώ μιλάει για κοινωνική βάση, στο τέλος τελειώνει για ανώνυμη εταιρεία, εδώ από την νομοθεσία μόνο και μόνο η ανώνυμη εταιρεία δεν συνάντησε καμία περίπτωση με την κοινωνική δράση. Άλλο ανώνυμη εταιρεία, άλλο κοινωνική συμμετοχή. Κλείνοντας, αν θυμόμαστε, η περιφέρεια, γι' αυτό και ανάφερα όσον αφορά για τη δισέλιδη επιστολή, η περιφέρεια στο άμεσο παρελθόν είχε βαφτίσει την Παπανικολού όχι χιτά, χιτή. Εμάς λοιπόν μας δημιουργεί εύλογο ερώτημα, γιατί δεν τοποθετείται η κυρία Φωτεινού συγκεκριμένα ότι είμαστε αντίθετοι σε αυτό? Γιατί φοβόμαστε ότι το ψάρι το βαφτίζουν κρέας και στην προκειμένη περίπτωση οδηγούμεθα για Παπανικολού φούλου. Καλώς, καλώς. Αυτό είναι ο σας. Μαζί με τους καθηγητές του Πολυτεχνείου, τον κύριο Περάκο και λοιπά, στα θέματα των στερεών αποκλείων. Εγώ επιτευχόμουν στο θέμα της σκοποστοποίησης. Άκουσα ορισμένα πράγματα εδώ που δυστυχώς δεν είναι στο πραγματικό. Ξέρετε γιατί οι ιδιωτικές εταιρείες δεν πηγαίνουν να αρχίσουν
με αυτό που κάνετε εσείς και βέβαια δεν είναι δικό σας έργο. Πρώτα έχουν αρχίσει τα πανεπιστήμια και δεύτερον όλα τα κόμματα της αριστεράς, το Κομμουνιστικό Κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Δημοκρατική Αριστερά έχουν εκτιστέσει με αυτά που λέτε και δεν πεινάζει. Το ζήτημα που προβληματίζει είναι η υπερδιακίνηση. Ποιος θα το κάνει αυτό? Έτσι. Λοιπόν, ξέρετε λοιπόν γιατί οι ιδιώτες, τα ιδιωτικά οι εταιρείες δεν το κάνουν αυτό? Γιατί υπάρχει πρόβλημα στο ζήτημα της διαμονής. Είναι ένα δύσκολο ζήτημα. Και δεν το αναπάνουμε. Εμφυώς, διαμονούμε και κάνεις το δεξιός. Εμφυώς λοιπόν ο κύριος Αγγελόπουλος, ο παρακολουθώ και την κυρία Πρωθυπουργό, επέλεξε να δώσει εκεί το κύριο βάρος, τουλάχιστον στην αρχή, γιατί έτσι θα προετοιμάσει, εκπαιδεύοντας τον κόσμο, αλλά και παραπέρα, να δώσει το φρούτο όρο το έτοιμο στις εταιρείες. Κύριε Αγγελόπουλε, επιχειρηματίας θέλετε να γίνετε, ανώνυμη εταιρεία θα φτιάξετε, έχει κέρδος και σε αυτή και επειδή σας ρώτησα και με τα email που σας έστειλα, ποιο είναι το επιχειρηματικό σας κέρδος? Η κυρία Φωτεινού πετάει στα σύννεφα. Δεν ξέρει τι γίνεται. Να φτιάξει. Σας ευχαριστώ. Σας παρακαλώ πολύ. Προσωπική χαρακτηρισμή. Δεν συνάδουμε προς την παρουσίαση. Εδώ, κοιτάξτε, σε πάνω-πάνω μέρος λέει ανοιχτή εκδήλωση συζήτηση. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, δεν είναι προσωπική. Μισό λεπτό. Δεν μπορώ να συνεχίσω αυτό το πράγμα γιατί είπαμε να κάνουμε παρέμβαση. Όχι να πειράζει. Δεν πειράζει. Είναι ανοιχτή συζήτηση και δεν την κάνει η κυρία Φωτεινού. Υπάρχουν και άλλοι πολίτες που συμμετέχουν στην προσπάθεια. Α, λοιπόν δεν μπορείτε να το προσωποποιείτε. Έτσι. Διότι είναι μέλος. Έχω αναλάβει τη χειρονακτική δουλειά. Ναι. Στα Καράτα, στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Η ιδιωτική εταιρεία το χρησιμοποιεί αυτό που παράγει το βιοαέριο. Σύμμικτα. Δεν ξέρω πώς σύμμικτα. Σύμμικτα είναι. Σύμμικτα. Ακούω βεβαίως, σας ακούω με πάρα πολύ προσοχή. Λοιπόν, παίρνει από το ΧΙΤΑ τη Θεσσαλονίκη και το παράγει. Ξέρετε πόσο κόστησε το εργοστάσιο στου Καράτε το 2006, γιατί σα το ρώτησα γι' αυτό, 6,5 εκατομμύρια. Ευρώ. Προχωράμε. Συν τη διαλογή, συν την κοστοποίηση, θέλουμε περίπου, κατά τη γνώμη μου, 10 εκατομμύρια για να φτιάξουμε. Και είναι σημαντικό αυτά, γιατί δεν μπορεί να γίνει... Τα μεγέθη, τα γαράδια μου και τις αλληλεγγύες. Είναι... θα το απαντήσω σε αυτά τα. Σύμφω που ξανασκευθείτε. Εγώ φτιάχνω άσπρα μαλλιά και τη δεκαετία του 90 κυκλοφόρησε το ΣΟΕ, όπως ξέρετε, πάλι ως πολυμετρική βάση, μας πήρε τα χρήματα και εμένα, ότι θα φτιάξει. Ναι, είχε πέσει και ένα πετραχανά. Και το τέλος είναι μια ανώνυμη εταιρεία και μας έφερε τα χρήματα. Το ίδιο έγινε και στην Αλβανία. Την πυραμίδα, την πυραμίδα. Το ίδιο έγινε και στην Αεροκανάκη, στη Ρουμανία κλπ. Δεν λέω ότι έχετε πρόθεση να κάνετε αυτό το πράγμα, αλλά θα σας εξηγήσω γιατί όπως δουλεύει η καπιταλιστική αγορά. Και αφήστε αυτό τον μαρξισμό. Τον μαρξισμό δεν το φτιάχνετε εσείς, ούτε τι είναι κοινωνικοποίηση. Όχι, πήρα μόνο συγγνώμη, σας έλεγα. Είναι κοπιράιτ δικό του, ναι, είναι κουκουέδε. Λοιπόν, ο Δήμος, όταν εσείς θα έχετε έτοιμο την εκτεθειμένο προσωπικό που θα διαλέγει τα ορίσματα, θα έρθει να φτιάξει την εταιρεία και εσείς τι θα κάνετε. Τι θα φτιάξει την εταιρεία. Τι θα κάνετε. Αφήστε, θα κάνω μια... Να τελειώσει, να τελειώσει. Ωραία, τελειώστε, πέστε. Πού? Η Ισπανία. Τι έγινε στο εξωτερικό? Ότι πρώτα ξεκίνησαν... Ζήσατε στην Ολλανδία εσείς ποτέ? Να ξέρω τους ερευνητές που τα συζητάτε. 8,5 χρόνια, κύριε Αγγελόπουλε, είσαι στην Ολλανδία. Από το 85. Και ζω ακόμη. Την όλη διαδικασία. Πλήρη διαδικασία σας πειρώ, γιατί και εγώ από πανεπιστήμιο προέρχομαι. Λοιπόν, μισό λεπτό. Είπαμε ότι είναι στα ρεύμα, ο χρόνος έχει παρέμφυση. Μισό λεπτό να σας απαντήσω, γιατί λέτε πράγματα τα οποία μισό λεπτό. Να σας απαντήσω λίγο, συγγνώμη λίγο, να απαντήσω κάτι.
ερωτήσει. Παρακαλώ. Λοιπόν, θα ήθελα, παρακαλώ, με συγχωρείτε, για να τηρήσω και ένα τάξη. Σύμφωνοι, δεν έχω περιόριστο χρόνο. Ναι. Εγώ δεν έχω περιόριστο χρόνο. Όποιο θέλει, μπορεί να κάνει ερωτήσει, παρακαλώ. Από εδώ και πέρα ξεκινάμε. Έχει ξεπεράσει. Το τρίλεπτο δεν έχει περάσει. Θέλω να μιλήσω πάλι. Έχει περάσει το τρίλεπτο. Έχω περάσει το τρίλεπτο. Τελειώστε, δεν πειράζει. Τα γνωρίζω, τα είπαμε. Μάλιστα. Η σημασία που έχει. Και είστε και ο πόνος. Μπράβο. Αυτό το πράγμα. Μπράβο. Αυτό παντού μπορεί να δοθεί μόνο ξανά. Μας πείσατε. Μην απαντήσουμε. Προς αυτό ήθελα να πω γιατί ακούω. Πώς γίνεται η καθημερινότητα. Για να απαντηθεί στον κύριο. Μάλιστα. Ακριβώς. Πώς, πού εισπράττει, από ποιους εισπράττει και πότε εισπράττει η εταιρεία σε αυτούς που πουλάει το εμπόρευμα, ποια είναι τα ποσοστά χέρους που λειτουργεί. Καλά, αυτά είναι με, όχι τόσα λεπτά μέρα η οικογένεια. Θα σας απαντήσω σε δύο λεπτά. Θα σας απαντήσω σε δύο λεπτά. Αν μου αφήσετε λίγο το χρόνο, γιατί ήταν ευκαιρία να πω κάποια πράγματα. Σε μια άλλη συζήτηση με ιδεολογικό-πολιτικό χαρακτήρα. Ακούστε να σας πω κάτι. Για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα τα οποία έχουν και κάποιο νόημα. Δεν πειράζει. Ναι. Διαλέξτε οποιαδήποτε εταιρεία θέλετε που να έχει τη βάση του και το κέντρο του τον πολίτη. Ο Δήμος μέχρι τώρα δεν έχει στο κέντρο τον πολίτη. Έχει το παραμάγαζο Δήμος. Και θα σας πω τι εννοώ τώρα για να τελειώνουμε μια και έξω. Η ΑΕ που ονομάστηκε ΑΕ, ονομάστε τις όπως θέλετε. Είπα και παραλαμβάνω τη λέξη μαρξιστική, με την έννοια, δεν είμαι μαρξιστής, συγγνώμη κύριε. Δανείζομαι ότι η εταιρεία αυτή επιτρέπει στον οποιοδήποτε, και θέλω να μου βρείτε πολλές εταιρείες που επιτρέπει, να συμμετέχει ο κάθε πολίτης. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να συμμετέχεις στο προϊόν που παράγεις. Δεν θέλω υπηρεσίες, κύριε, από το Δήμο. Καμία υπηρεσία, αν δεν μπορεί και δεν μπορεί. Η έννοια αυτή τη στιγμή, σε ένα μήνα περίπου σας λέω, έχει την έννοια στη Σπάρτη πλέον του συνδρομητή. Η εταιρεία αυτή που ήδη ιδρύθηκε από 30 λάκωνες, ιδρύθηκε, πρέπει να ιδρυθεί κάτι, δεν έκλεισε, δεν έγιναν ξαφνικά οι επιχειρηματίες αυτοί για να κάνουν αυτό που λέτε. Και μπορεί να το κάνει φυσικά κάποιος, πρέπει να δείτε και λεπτομέρειες του καταστατικού. Πώς μπορεί να γίνει οι 30 που ιδρύσαν να θα γίνουν 29-3-1 ή οι 30 να γίνουν 90.000. Δεν μου επιτρέπετε εμένα, δεν μπορώ, δεν υπάρχει περίπτωση, μόνο αν γυρίσει η αργή ανάποδα, να πάρω εγώ μετοχές παραπάνω από. Τι να πάρω, δεν μπορώ να πάρω. Πρέπει όλοι να μου πουλήσουν εμένα. Γιατί να μου πουλήσετε τη συμμετοχή σας, κύριε. Αφού όλοι επιτρέπετε, είναι ανοιχτή σε μία μετοχή. Δεν μπορεί να έρθει οποιοδήποτε μεγάλο επιχειρηματίας που μου ήρθανε, λέει: εγώ θέλω να βάλω 500.000 ευρώ και να μπω στην εταιρεία. Άλλο με το καλοσύνη σας, μπορείτε να πάρετε μία μετοχή κοινή δηλαδή αυτή και τις άλλες 499.950 ευρώ βάλτε με προνόμιο. Σαν να καταθέτε δηλαδή σε μία τράπεζα. Όχι λέω, εγώ θέλω να πάρω το μερίδιο. Όχι λέω, δεν επιτρέπεται. Μία μετοχή σας αντιστοιχεί. Μία μετοχή σας αντιστοιχεί δικαιωματική και τα άλλα είναι ουσιαστικά επειδή είναι προνομίχο σε μετοχή και θα σας εξηγήσω ότι εννοώ, είναι είδος τράπεζας. Θέλω να σας πω κάτι γιατί όλοι. Όλη η συνέλευση των ιδρυτικών μελών. Μισό λεπτό, θα σας απαντήσω αμέσως. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Δεν μπορεί να έρθουν 90.000. Μακάρι να μπορούσαμε. Αν είμαστε τόσο ιδανική κοινωνία, ούτε στην Κούβα δεν γίνεται αυτό. Ούτε. Η συνέλευση των 30. Η συνέλευση των 30 αποφασίζει. Η συνέλευση. Των 30. Των 30. Είναι ένα είδος απέλα. Οι 90.000 φυσικά και δεν αποφασίζουν. Των 30 μελών, όχι χιλιάδων. Των 30 ιδρυτικών μισό, μελών. Μισό, θα φτάσω. Μην φάμε το χρόνο σας γιατί δεν αξίζει τον κόπο. Τα 30 αυτά μέλη που το ιδρύσανε είναι ουσιαστικά και η Γενική Συνέλευση. Είναι ας το πούμε η κυβέρνηση. Όμως. Ο φορέας. Ακριβώς. Ο φορέας. Είναι, ναι. Ναι. Εσείς είστε πρόεδρος. Ναι, εγώ έτσι είναι ο πρόεδρος. Όχι, ναι, εγώ είμαι ο πρόεδρος. Εγώ είμαι ο πρόεδρος. Πρόεδρος, διευθύνων σύμβουλος όλης αυτής της προσπάθειας. Ακούστε να σας πω κάτι. Μετά. Οι λεπτομέρειες μιας ΑΕ εταιρείας που κάποιοι άνθρωποι, ειδικά αριστερών πεπιθήσεων, βγάζουν σπηριά μόλις τις ακούνε, πρέπει να μάθουν ότι οι συνεταιρισμοί δεν είναι πανάκια.
και η ΑΕ είναι πολύ καλοί οργανισμοί, αν τους βάλεις μέσα ένα σύνταγμα, ένα το καταστατικό τους δηλαδή, που σου επιτρέπει να είναι πολύ καλύτεροι από τους συνεταιρισμούς. Αφήστε να μην κάνουμε διάλογο, θα σας εξηγήσω αμέσως τι εννοώ. Βεβαίως. Αυτό έγινε στη Λακωνία και σας ενοχλεί όλους. Ενοχλεί πάρα πολύ κόσμο ότι μπορείς να φτιάξεις μια πυρηνική βόμβα για να σκοτώσεις ένα κουνούπι, αντί να την πατήσεις με τη μικροσκοτόστρα. Το ίδιο πράγμα μου λέτε. Φυσικά μπορείς να φτιάξεις ένα πυρηνικό εργοστάσιο και να ανατινάξεις μια πόλη για να σκοτώσεις ένα κουνούπι, αυτό μου λέτε τώρα, και να φτιάξεις και ένα πυρηνικό αντιδραστήρα για να πάρετε κάνετε μια ακτινογραφία στο δόντι σας που σας πονάει. Εδώ το καταργήσουμε κιόλας. Καταργήσουμε και τις ακτινογραφίες. Γιατί πιθανόν αυτό το πραγματάκι το που πάτε στον οδοντίατρο μπορεί να γίνει Φουκοσίμα. Καταλάβατε τι θέλω να σας πω. Έχεις ένα εργαλείο που λέγεται εταιρεία πολυμετοχική κοινωνική, δηλαδή όλη η κοινωνία συμμετέχει και έχει δικαίωμα να συμμετέχει και ο κάθε πολίτης. Με μία μετοχή. Πώς γίνεται τώρα? Με τη μορφή του συνδρομητή, κύριε. Συνδρομή, ξέρετε τι σημαίνει? Ότι εσείς εδώ πέρα που είσαστε επιθυμείτε να συμπράξετε με δύο τρόπους. Ή να είσαι συνδρομητής ή να είσαι και μέτοχος. Θα το κάνω λιανά γιατί είναι λίγο δύσπεπτο αυτό, αλλά δεν πειράζει. Θα το καταλάβουμε και εγώ και στην αρχή ήταν λίγο δύσκολο. Λέει ο άλλος, εγώ είμαι δυσαρεστημένος για παράδειγμα με τη μορφή που γίνονται όλα αυτά. Και έρχεται σε αυτό που ακούσατε σήμερα για την κυρία Φωτεινού, για τον κύριο Γιώκαρ και από μένα και λέει, εγώ μπορώ να συμπράξω σε αυτή την εταιρεία. Ναι, βεβαίως δεν απαγορεύεται. Άρα γίνεσαι συνδρομητής. Άρα το απορριμματοφόρο, ο πολύχρωμος παπαγάλος δηλαδή, περνάει μόνο από το σπίτι σας. Στο γείτονά σας που δεν είναι συνδρομητής δεν περνάει. Γιατί τα έχει προφανώς με το Δήμο. Καλά κάνει. Ένα κυκλώσιμα και πληρώνει. Η εταιρεία αυτή έχει κάποιες συγκεκριμένες πλέον επιτέλους αρχές. Για να σας τα πάρω τα απορρίμματά σας, παύλα προϊόντα, που είσαστε και μέτοχος, υπάρχει συγκεκριμένη προδιαγραφή, κύριοι. Διαχωρισμένα. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή τα οργανικά σας. Τρίτη, Πέμπτη, παράδειγμα σας λέω τώρα, το χαρτί και το γυαλί. Αν δεν θέλετε, δεν είσαστε συνδρομητής. Για το σύνολο, κύριε, ενδιαφέρομαι, γιατί εσείς συμμετέχετε στην εταιρεία. Ακούστε λίγο, ακούστε. Το σύνολο θέλει να ζει με στα σκάφη. Όχι, όχι, όχι. Ακούστε. Όποιος δεν συμμετέχει, όποιος δεν συμμετέχει, δεν του απαγορεύεται να συμμετέχει σε μια άλλη εταιρεία, κύριε. Να πάει στο Δήμο του. Είναι όπως με τη... εσείς έχετε στο κόμμα του, όπου θέλει πηγαίνει. Μπορεί να ιδρύσετε μια κομματική εταιρεία απορριμμάτων. Ναι. Και αυτό επιτρέπεται. Και αυτό επιτρέπεται. Εγώ όμως θα διαλέξω τον πολύχρωμο παπαγάλο. Εσείς θα διαλέξετε το κόμμα και όταν θα ακούσετε τις λεπτομέρειες θέλω να τις πω επιτέλους και ποιες είναι. Δεν πληρώνετε αποκομιδή απορριμμάτων τώρα. Ακριβώς. Πληρώνετε ή δεν πληρώνετε αποκομιδή που δεν ξέρει κανένας πόσο πληρώνει. Πληρώνετε περίπου αυτή τη στιγμή 115, περίπου σας λέω, μέχρι 150 ευρώ, δεν ξέρω εσείς πώς είναι, τον τόνο απορρίμματα για να τα μαζεύουν και να τα πετάνε. Δεν ξέρω, σας λέω, αυτό μπορείτε να το ρωτήσετε. Ναι, ναι. 150 ευρώ τον τόνο. Τον τόνο αποκομιδή. Αποκομιδή. Διαχείριση. Ακούστε λίγο κάποιες έννοιες. Θα τις ακούσετε τώρα για πολλούς ανθρώπους. Αυτή είναι αποκομιδή. Διαχείριση πληρώνεται. Διαχείριση πληρώνεται. Όχι. Τι σημαίνει διαχείριση? Πάνε σε ένα εργοστάσιο, περίπου σας λέω τώρα, 1000 τετραγωνικά μέτρα για την περιοχή σας, είναι υπεραρκετό. Και εκεί που θα τα πηγαίνουν, θα πω, α, κοιτάξτε, στη ζυγαριά που μπαίνει, καλά έκανες και μας τα έφερες, θα πρέπει να πληρώσεις και, παράδειγμα σας λέω τώρα, 150, 290, όσα θέλω ευρώ, η άλλη μέθοδος, και θα σας πω τι εννοώ, για να σας τα διαχειριστώ. Να τα διαχωρίσω δηλαδή λίγο, άλλα να τα κάψω, άλλα να τα πάω για να θάψιμο, άλλα να βγάλω το γυαλί. Αυτό είναι διαχείριση. Αυτό στην Ελλάδα δεν υπάρχει, κύριε, σαν έννοια. Είναι επιπλέον χρήματα. Δεν άκουσα κανένα να μιλάει γι' αυτό. Και εγώ παρακαλώ να μου πούνε στις περιφέρειες οι εργολάβοι που κάνουν ανταγωνιστικούς διαλόγους, πρώτον, ποια μέθοδο θα διαλέξουν. Δεν μας λένε ποια μέθοδο. Δεν την ξέρουμε δηλαδή. Α, αυτοί θα μας την πούνε. Δεν πρέπει εμείς να ξέρουμε ποια μέθοδο θέλουμε για να γίνουν προσφορές επί της μεθόδου. Άρα γουρούνι στο σακί. Πάει αυτό. Άντε και διαλέξαμε μία μέθοδο, ξέρω εγώ, διαλογή στην πηγή, αεριοποίηση, πλάσμα, καύση, όλα αυτά. Πόσο κοστίζει, κύριε? Δεν μας λέει κανένας τίποτα. Αν μου βρείτε μία περιφέρεια που ξέρει τη μέθοδο και πόσο κοστίζει, θα κάτσω εδώ μέχρι αύριο το πρωί και να περιμένω. Δεν υπάρχει. Στην περιφέρεια τους έχουμε δώσει αναλυτικά το κόστος. Μπράβο. Σας παρακαλώ, μην κάνετε συνέχεια. Λοιπόν, συνεχίζω να σας πω για την ΑΕ που τόσο πολύ κοφτόμαστε. Επομένως, έχουμε και να βάλουμε μια χαρά στο μυαλό μας. Όπως εσείς διαλέγετε, ποια κινητή τηλεφωνία αυτή τη στιγμή κρατάτε στα χέρια σας, έχετε ένα κινητό τηλέφωνο. Όπως ξέρετε πολύ καλά,
Υπάρχουν διάφορες κινητές τηλεφωνίες. Ναι ή όχι? Ναι. Γιατί δεν διαλέγετε όλοι τον παλιό ΟΤΕ? Δεν θέλω, λες. Με εξυπηρετεί αυτή. Για διάφορους λόγους. Όταν παίρνετε το αεροπλάνο να πάτε σε μια χώρα ή μέσω ένα λεωφορείο, ποιο διαλέγετε? Αυτό που σας εξυπηρετεί καλύτερα. Και βρίζετε κιόλας αν αργήσει και ένα λεπτό. Αυτό σημαίνει ουσιαστικά διαλέγω τον πάροχό μου και αν μπορώ να συμμετέχω στην εταιρεία του όλοι μαζί. Και ως μέτοχος. Και ως μέτοχος ακόμη καλύτερα, ξέρετε κέρδο. Γιατί. Ακούστε το τώρα. Διπλό κέρδο. Μεταφορά να τα πάμε στο εργοστάσιο. Αυτά τα κδάη που λένε. Κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών. Μόνο ανακυκλώσιμα υλικά. Τα οργανικά που τα μαζεύεις, παράδειγμα σας λέω, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, φυσικά δεν πας από το εργοστάσιο, πάνε για τον post. Εκεί βέβαια μπορεί να βρεις και το κινητό μου μέσα. Α, υπάρχει μια ποσότητα, το λεγόμενο λερωμένο. Εξευγενίζεις το ρεύμα. Άρα αυτό θα πάει πίσω στο άλλο εργοστάσιο να το κάνεις ό,τι είναι. Βρήκες μια πέτρα μέσα. Θα πάει ουσιαστικά σε ένα κάδο για να πάνε στα μπάζα. Βρήκες μέσα ένα γυαλί. Θα πάει και θα βρει το γυαλί που έχουν πάρει τις προηγούμενες μέρες. Μόνο γυαλί, κάδο γυαλί. Ακούστε μια λεπτομέρεια. Ενώ σαν συνδρομητής έχεις γραφτεί και πληρώνεις την αποκομιδή που περνάει ο άνθρωπος ευγενικότητα, σου μαζεύει συγκεκριμένα πράγματα συγκεκριμένες ώρες και τα πηγαίνει στον χώρο για να εξευγενιστούν. Έχεις πληρώσει και τους υπαλλήλους για να δουλέψουν αυτή τη διαδικασία, δηλαδή την επεξεργασία. Στο τέλος πρέπει να μάθουμε τώρα, και είναι καιρός να τα πούμε, ότι μαζεύονται κάτι χιλιάδες τόνοι προϊόντων τα οποία οι εργολάβοι τα πουλάνε. Εγώ δηλαδή. Εμείς δηλαδή. Εμείς. Εσείς κύριε που με κοιτάτε, μπορεί να γίνετε διευθυντής αύριο το πρωί αυτής της εταιρείας. Θα πρέπει να μιλάτε, κατά τη γνώμη μου, τρεις γλώσσες και να μπορείτε να διαχειριστείτε 27 προϊόντα. Ποιος δήμος θα το κάνει αυτό, μπορείτε να μου απαντήσετε? Ποιος δήμαρχος, δηλαδή, κακομοίρη στην ουσία, θα επομιστεί τέτοιο. Τι να πω τώρα. Δηλαδή, πάει για να γίνει πολιτικός, για να συντονίσει πράγματα και ξαφνικά γίνεται απείρος επιχειρηματίας. Δεν το κατάλαβα αυτό. Δηλαδή, θα φύγει μετά από 3-4 χρόνια, 5, 6, 7, 8. Και ο επόμενος δεν είναι τόσο ικανός, δηλαδή, ο άνθρωπος. Και λογικά δεν επιλέχθηκε για να είναι επιχειρηματίας 25 προϊόντων. Τι θα γίνει, κύριε, θα καταρρεύσει πάλι το σύστημα, θα μιλάμε πάλι για. Κοιτά. Και σας επιτρέπω να συμμετέχετε στη διαχείριση. Αλλιώς θα ήμουν εργολάβος μόνο εγώ και εσείς θα κοιτάγατε. Ωραία. Και πάω λίγο πιο μπροστά. Ναι, μάλιστα. Να σας απαντήσω ευθέως σε αυτό. Γιατί υπήρχαν και στο Δήμο Συμπολιτείας κάδοι ανακύκλωσης και εμείς τα κορόιδα 10 χιλιόμετρα, 8 που έμενα εγώ μακριά από το Δήμο Συμπολιτείας, όπως και πολλά κορόιδα ακόμα από την περιοχή μας, μαζεύαμε τα ανακυκλώσιμα υλικά να τα πάμε στους μπλε κάδους. Τα πηγαίναμε για πάρα πολύ διάστημα και άλλος ένας κύριος εδώ πήγαινε με μεγάλη ευλάβεια και σόλτινε. Και κάποια μέρα διαπιστώσαμε ότι το κοινό απορριμματοφόρο του Δήμου που υποτίθεται έκανε διαλογή έριχνε από τον ένα κάδο μέσα και από τον μπλε κάδο μέσα. Κατά τα άλλα οι εξαγγελίες του Δήμου ήταν ότι έκανε ανακύκλωση. Αφού το είδαμε αρκετές φορές αυτό, νιώσαμε αρκετά κορόιδα ώστε σταματήσαμε να το κάνουμε. Αφήνε το επόμενο μισό της ερώτησης. Ναι. Εμείς σαν ευαισθητοποιημένοι πολίτες της Δυτικής Αιγιάλιας που δεν θέλουμε το χιτά, και εδώ θέλω να απαντήσω και στον κύριο Μανολόπουλο, ήταν τα πρώτα λόγια που είπα όταν έκανα την εισήγησή μου, φαίνεται ήταν αλλού ο κύριος, το καταγγείλαμε αμέσως τον τότε αντιδήμαρχο κύριο Μουτούς, είναι ακόμα αντιδήμαρχος, πήγαμε με συγκεκριμένη πρόταση η κυρία Δασκαλάκη, η κυρία Σαμπάνη και εγώ και του είπαμε αναλαμβάνουμε την πρωτοβουλία για το Δήμο μας να έρθουμε εμείς σε επαφή με την εταιρεία ανακύκλωσης, να βρούμε εμείς φορτηγό να πηγαίνει τα ανακυκλώσιμα υλικά στην Πάτρα από το Δήμο, πρώην Δήμο Ερηναιού, και η απάντησή του εκκρεμεί ακόμα. Θέλετε καμία άλλη ερώτηση γύρω από αυτό? Λοιπόν, ένα λεπτό να απαντήσω στις παρατηρήσεις. Ίσως να σας καλύψω σε κάτι για τον μπλε κάδο και θα είμαι πολύ σύντομος, γιατί δεν ξέρει πολλοί κόσμος. Γνωρίζετε ότι όλοι μας οι πολίτες που έχουμε συσκευασίες, αγοράζουμε συσκευασίες. Σκεφτείτε συσκευασίες. Κουτί με το ρύζι. Αναψυκτικά. Μπύρες. Οτιδήποτε έχει με συσκευασία. Φιλμ συσκευασίας. Ναι, είναι περισσότερο. Συσκευασίας. Το γνωρίζετε αυτό? Την τελευταία 20 ετία είναι, κοστίζει περισσότερο το περιτύλιγμα από το περιεχόμενο, κυρία μου. Αυτό είναι η ζωή ως θέαμα. Ακούστε μια λεπτομέρεια, ακούστε μια λεπτομέρεια που έχει να κάνει με την εταιρεία.
Μπράβο. Χαιρόμαστε, χαιρόμαστε που υπάρχει σε ένα Δήμο και στην Καλαμάτα υπάρχουν. Ναι. Σταμάτησε. Ναι. Πρέπει να γνωρίζετε ότι λυπάμαι γι' αυτό ότι σταμάτησε η Σύρο. Το ξέρετε αυτό. Γιατί δεν το λέτε σταμάτησε, τότε. Σταμάτησε. Σταμάτησε. Γιατί ήταν αδιέξοδο. Με έναν αξιεπενέστατο αντιδήμαρχο, ο οποίος δεν είναι πλέον αντιδήμαρχος και σταμάτησε το πρόγραμμα. Ακριβώς. Καταλάβατε. Τώρα. Τώρα όμως, με συγχωρείτε, επειδή έχω φυγεί προσωπικά, πρέπει να απαντήσω στους δύο κυρίους οι οποίοι ήρθαν. Δεν χρειάζεται. Ωραία. Νομίζω ότι η εισήγησή μου ήταν τα τελευταία 10 χρόνια στον τόπο μας έχει δημιουργηθεί τεράστιο ζήτημα με τα χιτά. Δεν θέλουμε ούτε χιτά, ούτε εργοστάσια μεγαθύρια. Φυσικά και δεν θα κάνουμε το χιτί στον υπέροχο πλαταμόνα του Παπανικολού. 10 χρόνια βαδίζουμε. Όχι βέβαια. Να κάνετε λάθος. Η πρότασή μας είναι να κλείσει. Η πρότασή μας είναι να κλείσει και ο χιτά της Ακράτας, γιατί ήδη έχει υπερκορεστεί, και να μπει και η Ακράτα στο πρόγραμμα του διαχωρισμού της πηγής, όλη η Ανατολική Αιγιάλια, του διαχωρισμού της ανακύκλωσης και τελικά της κομποστοποίησης και του βιοαερίου. Εμείς το βάζουμε σε πράξη σήμερα. Εσείς όποτε θέλετε συμμετέχετε. Επειδή είπα ότι θέλω να τηρηθεί μια τάξη. Όποιος θέλει να κάνει ερώτηση, σηκώνει το χέρι. Είμαι υποχρεωμένος λοιπόν να σταματάω. Ο κύριος. Είμαι υποχρεωμένος να σταματάω τις παρεμβάσεις όταν γίνεται από κάτω, χωρίς να έχει πει κανείς το όνομά του και να μην κάνει ερώτηση. Δεν μπορώ να στηρίξω αυτό το πράγμα. Παρακαλώ, σεβαστείτε και τη δική μου θέση. Πρόκειται για πρωτοβουλία πολιτών, το παραλαμβάνω. Πρόκειται για πρωτοβουλία πολιτών. Δεν είναι θεσμική η θέση μας εδώ. Δεν είμαστε σύλλογο. Είμαστε άτομα. Δεν είμαστε κόμμα. Δεν είμαστε κόμμα, δεν είμαστε σύλλογος. 5-6 άτομα. Μάθαμε κάτι και ήρθαμε εδώ. Όχι για να σας το παρατσάρουμε. Έχω και εγώ ερωτήσεις να κάνω. Αν λοιπόν θέλουμε να απαντηθούν κάποιες ερωτήσεις και να αποκτήσουμε μια αλφα γνώση και να δούμε ποιοι από όλους θέλουν ή δεν θέλουν, καλώς έχει. Αλλιώς μπορώ και να την τελειώσω εδώ πέρα τη συζήτηση. Ερώτησε ο κύριος. Λοιπόν, παρακαλώ. Το ζήτημα εδώ δεν είναι ο κοιτάς Παπανικολού. Δεν είναι ο κοιτάς Παπανικολού. Δεν μπορώ να το δώσω στο λόγο. Λοιπόν, και δεν θα το επεκτείνω στο κοιτάς Παπανικολού. Θέλετε να σας απαντήσω έμεσα. Το χώρο, περίμενε, θα απαντήσω γιατί σε παρακαλώ. Το χώρο θα το απαντήσω. Οπωσδήποτε θα το απαντήσω. Δεν γίνεται να μην απαντήσω. Θα δώσω εγώ το λόγο. Σας παρακαλώ. Ερώτηση, ο κύριος... Πείτε μου το όνομά σας. Μία ή πρώτη δεν σας ξέρω. Αλλά σας παρακαλώ να κάνω. Ότι εγώ εδώ... Όλοι τους συζητητές μου που κάνουν ανάλογα, χωρίς να έχω τη δυνατότητα να παίρνω στην ουσία αυτό που λένε, ότι είναι κλείσει τα θέματα νομικά ή διαδίδους. Εσείς όμως που θέλετε να μας δώσετε ένα καινούργιο μοντέλο. Και σας λέω το γεγονός ότι είμαι εδώ μια ώρα και δεν κατάλαβα τα βασικά πράγματα. Η σχέση της εταιρείας και όχι των νομικών και των μετοχών, της εταιρείας με τον καταναλωτή, με τη γη. Ποια είναι η σχέση αυτή, δεν μου δώσετε τις πληροφορίες σας. Επειδή το είπατε τρεις φορές. Δεν πειράζει. Αφήστε να το πω γιατί. Να σας απαντήσω όλους μαζί. Ναι. Ωραία. Χαίρομαι που είπατε αυτό το πράγμα. Θα το επαναλάβω γιατί όπως σας είπα στην αρχή το μιλήσατε πάρα πολύ. Να κάνουμε. Άλλες ερωτήσεις θα τις μαζέψουμε όλες μαζί. Και μπορούμε να απαντήσουμε συνολικά. Έτσι. Η κυρία Δασκαλά. Ναι, βεβαίως, θα απαντηθεί. Η κυρία Ιωάννη. Μα το ξέρω. Μα γίνεται, αυτό σας λέω. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτό σας λέω. Δεν είναι χαζός ο κόσμος. Τι λίγος είναι τόσες χιλιάδες κόσμος που κάνει συμφωνία. Απλώς είχα το ευτύχημα. Όχι, δεν είναι λέω χαζός, γιατί για να γίνουν αυτά πέρασαν 9 μήνες. Για να μπορέσει να γίνει. Αφήστε να απαντήσω λίγο. Έχει σημασία γιατί τελικά η καρδιά όλη τη ιστορία είναι αυτό που ρωτάτε. Για να γίνει αυτό που είδατε, πέρασαν 9 μήνες περιπλανόμενος θίασος. Επομένως, αυτό που κάνετε είναι πολύ λογικό. Φυσικά. Λίγο ησυχία, παρακαλώ. Υπάρχει, αυτό σας λέω. Η κυρία Ιωάννη. Γιατί αν υπή... Εντάξει, δεν πειράζει, θα φτάσει. Κυρία δεν είναι κακό αυτό που λέτε. Άλλη ερώτηση, παρακαλώ. Η κυρία Ιωάννη. Προηγείται η κυρία Ιωάννη. Έχει γίνει κάποια μελέτη για τον τόπο που πρόκειται να γίνει
Σας απαντήσουμε στο τέλος. Θα σας απαντήσουμε στο τέλος. Και η κυρία Δασκαλάκη. Κυρία Δασκαλάκη. Δυνάμωσε. Με εθελοντικές ομάδες καθημερινής ενημέρωσης. Έφυγε ο κόσμος όλος. Οκ, ευχαριστώ. Και ο κύριος. Ναι, ο κύριος Βερέτας. Ναι. Λέγομαι Βερέτας Πέτρος από το Διαπροστό, από την Ελληνική Ιδιά. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι. Για να ρωτήσω, πάνω σε μια προστάκη ιδέα για μένα, αλλά πρέπει να καταλάβουμε σε ένα πράγμα. Βεβαίως.